Παιδιά, εγώ είμαι Κούρδος, εντάξει. Είμαι Κούρδος από το Ιράκ. Του έχετε ακουστά του Κούρδου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έγινε πόλεμος, μας κυνηγούσε ο Σαντάμ, ήρθαμε στην Ελλάδα και ζούμε σε σκηνές. Ωραία, ζούμε σε σκηνές και είμαι τώρα εκεί στη σκηνή. Εντάξει, σκηνή υπάρχουν διακινητές που σου λένε, ξέρω εγώ, πώς να φερθείς και πώς τι να κάνεις. Είναι σαν τη μαφία εκεί πέρα, δεν υπάρχει αστυνομία. Και είναι τέλος πάντων μια ζούγκλα εκεί πέρα. Ωραία, και εγώ είμαι 3 χρονών τότε. Και έρχονται κάτι παιδιά και με αρχίζουν στο μπούλιν, αρχίζουν και με βαράνε. Πάω εγώ στη μάνα μου, λέω, αυτά τα παιδιά με βάρεσαν. Τι να κάνω. Μου λέει η μάνα μου, άκου εδώ αγόρι μου, λέει, με πιάνει έτσι. Λέω, όταν σε ξαναβαρέσουν, να τους βαρέσεις κι εσύ. Εκεί σκάλωσα. Λέω, δεν πρέπει να είμαστε πολιτισμένοι κάτι τέτοιο. Λέω, όχι, μη σε νοιάζει τίποτα. Λέει, θα τους χτυπήσεις όσο πιο δυνατά μπορείς. Ωραία. Θυμάμαι να έρχεται το επόμενο παιδί και να τον αρχίζω στις φάπες. Να είναι αυτός κάτω και εγώ από πάνω και να. Και ήταν εκεί μέσα στις λάσεις, μέσα στις σκηνές, μέσα στο σκατό ήμασταν, παιδιά. Μέσα στο σκατό. Λοιπόν. Και συνέχιζα εγώ. Έδερνα όλα τα παιδιά εκεί πέρα, τα είχα δει. Ωραία, δεν είναι πολιτικά ορθή ιστορία, αλλά εδώ δεν είμαστε για τα πολιτικά ορθά, παιδιά. Λοιπόν. Είχα αποκτήσει και μια κοπέλα. Εντάξει, παιδί ήμουνα, αλλά απλά με ακολουθούσε. Όπου πήγαινα, με ακολουθούσε. Ζωάρα, έτσι. Με είχαν συμπαθήσει και οι διακινητές, με παίρναν εδώ πέρα. Ζωάρα. Μετά πήγαιναν οι μαμάδες, τη μάνα μου γκρίνιαζαν, παραπονιόντουσαν, λέγανε αυτό το παιδί σου έτσι, το παιδί σου αλλιώς. Η μάνα μου τσιμουδιά, φερμουάρ, όπως κάνουμε και εμείς 16 ώρες. Και μετά έρχονταν και μου λέγε μπράβο, μη σε νοιάζει. Ωραία. Πέρασαν τα χρόνια. Φύγαμε από τη σκηνή. Πήγαμε στην πόλη. Πήγαινε στο σχολείο. Κάθεσαι έτσι, σου λέει ο δάσκαλος, μη κάθεσαι έτσι, κάτσε αλλιώς. Σκέφτεσαι αυτό, σου λέει ο δάσκαλος, μη σκέφτεσαι αυτό, σκέψου το άλλο. Σιγά-σιγά το έχασα αυτό, παιδιά. Το έχασα. Αυτό το πνεύμα, τη φωτιά μέσα μου, την έχασα, δεν την είχα πια. Και σιγά-σιγά άρχισα να γίνω μαλθακός, να σκύβω το κεφάλι, να παχαίνω. Και είχα γίνει αυτό το παχουλό παιδί που σας περιγράφω, εντάξει. Τις φωτογραφίες μου τις έχετε δει. Και τώρα τι σκεφτόμουν εγώ. Σκεφτόμουν ότι δεν ήσουν πάντα έτσι, ρε φίλε. Δεν ήσουν πάντα έτσι. Δηλαδή υπήρχε μια εποχή που ήσουν γκάνγκστερ. Αλλά πια δεν είσαι. Γιατί σε πείσαν οι άλλοι ότι δεν είσαι. Και σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν οι λύκοι και υπάρχουν τα πρόβατα. Τα πρόβατα δεν μπορεί να τα βοηθήσει, δυστυχώς. Δεν μπορεί να τους βοηθήσει κανείς. Είναι προορισμένοι για σφαγή. Όπου πάει ο τσοπάνης, πάνε και αυτά. Είναι εδώ τα πρόβατα και έχουν το τσοπάνι. Είναι ο άλλος τσοπάνης εδώ, άμα του κάνει έτσι το προβάτη, πάει και από εκεί. Τα πρόβατα δεν μπορεί να τα βοηθήσει κανείς. Τα τσοπανόσκυλα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, απευθύνομαι σε λύκους, εντάξει, όπως ήμουν εγώ. Εγώ όμως, με πείσαν ότι είμαι πρόβατο. Αν είσαι λύκος, είσαι έχουν πείσει ότι είσαι πρόβατο και νιώθεις μέσα σου ότι είσαι λύκος, είσαι εδώ, στο σωστό σημείο. Γιατί εδώ θα ξυπνήσουμε το λύκο μέσα σας, παιδιά. Σας κάνουμε πάλι γκάνγκστερς, εντάξει. Όπως ήσασταν μια φορά στη ζωή σας, άμα σκεφτείτε, θα το θυμηθείτε. Κάποια στιγμή ήσασταν γκάνγκστερς. Και τώρα μπορεί να είστε. Αλλά γίνεται πιο πολύ. Εντάξει. Μας έχουν πείσει ότι είμαστε πρόβατα. Και τι θα κάνουμε τα πρόβατα. Τα παχαίνουμε. Για να τα πάμε για σφαγή. Έτσι, τρουμπουλά. Έτσι, τρουμπουλά μας στέλνουν. Για να μπορούμε να σηκωθούμε από την καρικλίτσα. Έτσι ακριβώς μας στέλνουν. Όχι. Δεν θα τους ακούσουμε. Εντάξει.